Κουλιανίτης βλέπει ανοιχτό γήπεδο και φορμά κατά μέτωπον, θα υψώσει και θα καρφώσει ο Πάτον. Νομίζω μας αποζημιώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κουλιανίτης τώρα σε πλάγια θέση, θα δει όμως τον Πάτον ο Κάρμπερι και αυτόν θα τροφοδοτήσει για ένα ακόμα κάρφωμα. 4-0 με τον Πάτον να προσφέρει αφιδώς θέαμα. Ήρθε να δει τον Νεοκλή Αβδάλα, απλά δεν επιτρέπονται οι δηλώσεις για οποιοδήποτε λόγο. Του ζητήσαμε να κάνει μια τοποθέτηση και για την παρουσία του γενικότερα εδώ. Γύρω από κάποιο screen που στείνεται και όχι να μένει στατικός. Η τρίτη οδηγία είναι να πάει μπάλα οπωσδήποτε στο βον. Έχει την ευχαίρεια να εκτελέσει καλύτερα. Πάτον από το high post τώρα και πάλι αξιόπιστος. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Λαυρίου. Έκανε το 13-8. Σκοράρει κατά μέσο όρο 14 πόντους. Πάτον με fadeaway. Εδώ τι να πούμε, έχει βρει τρομερό λαβράκι. Τελευταία 2-20 στην αναμέτρηση. Προς στιγμήν έκλεψε ο Σέρμαν, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Θα απαντήσει από μακριά σου τριών πόντων ο Έντι. Ένα Λαύριο πολύ καλά διαβασμένο, με εξαιρετική αμυντική προσαρμογή. Εδώ έρχεται όμως να πάρει το follow και να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Το Λαύριο έχει την ουσία, το Περιστέρι Ντόμινος μας προσφέρει το θέαμα. 16-26. Πάπας προσποιήθηκε, έδωσε στον Κόφη. Αυτός για τον Πουλιανίτη, τελειώνει η επίθεση, κάνει το φλότερ μέσα. Ο Στέλιος Πουλιανίτης που εδώ βρίσκει το δρόμο. Πάπας βγαίνει ο Γόντικας ψηλά. Σταυρωτές και εκτέλεση, αυτό μέσα. Με τη δεύτερη, τρίποντο για τον Τζορτζ Πάπας. Για το 23-28, επίσης δεύτερη στην κατηγορία πίσω από τον Παναθηναϊκό που μαζεύει 40. Ο Αβδάλα θα το τελειώσει τώρα από την άλλη πλευρά. Με τον ίδιο τρόπο, παίρνοντας την εξαιρετική πάσα και θα κρεμαστεί στην αντίπαλη Στεφάνη. Μεγαλύτερη υπομονή στην επίθεση για να βρούμε τις καταλληλότερες λύσεις. Στην άμυνα μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερη ομαδική δουλειά. Έγιναν οι αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Ζούγρης κάρφωμα, εξαιρετική ασίστ. Πέρασε ανάμεσα από δύο την μπάλα. Εδώ ο Κάρμπερι, βλέποντας τον συμπαίκτη του, ο Αβδάλας, εύκολο αμυντικό rebound. Και ανοιχτό γήπεδο από το πλάι. Φοβερή προσπάθεια με σπάσιμο κάτω από τη Στεφάνη. Νεοκλής Αβδάλας. Δείτε πόσο μακριά έχει πατήσει και πόσο πέταξε στον αέρα για να διασχίσει μεγάλη απόσταση και να κάνει αυτή την περίτεχνη ενέργεια με το ανάποδο lay-up. Ή αν πάει στο ένας εναντίον ενός να σημαδέψουν τον αντίπαλο του Έντι. Αλλά και βέβαια είναι κλειδί ο Αβδάλας που έγινε ψηλός παίκτης πάνω στον Μουράτο που ανοίγει τον ευνηδιασμό και ο Έντι σκοράρει για μια ακόμα εξαιρετική επίθεση. Και μέγεθος στη front line του Λαυρίου. Εδώ όμως ο Πάτον θα τα αποδώσει με τον ίδιο τρόπο από την assist του Κάρμπερι, ο οποίος διαβάζει πάλι καλά όπως έκανε και νωρίτερα και αξιοποιεί τον συμπαίκτη του. Στο γυμνάσιο και μετά στο κολέγιο, λύκειο και κολέγιο, ο Κάρμπερι θα γίνει εκτελεστής τώρα από την assist του Πουλιανίτη. Ο τέταρτο του τρίποντο στο παιχνίδι, 42-53. Μεγάλος πρωταγωνιστής. Ανταποδίδουν όμως γρήγορα με τον Έντι οι γηπεδούχοι. Κάρμπερι, Πουλιανίτης από πολύ μακριά στο σίδερο. Κάρμπερι ανανεώνει από πιο λογική θέση στο στόχο. Το βάλε ο Κάρμπερι που είναι πεισματάρης. Έχει κάνει και τρία λάθη. Εδώ Κόφε όμως από τις λίγες φορές που μπόρεσε να ελευθερωθεί στο low post. Η αντοχή με επίσης επιθετική άμυνα σε όλη την τέταρτη περίοδο. 53-67, Κάρμπερι πασάρει, ωραία υπερστροφή από τον Ζούγρη, θα κρεμαστεί από τη Στεφάνη, 55-67. Κάρμπερι Ζούγρης, καστή πάσα, είχε ανοιχτό γήπεδο, το έβαλε. Ο Κάρμπερι αναδεικνύεται σε παράγοντα της αναμέτρησης βέβαια για το Περιστέρι. Ευκαιρία να μπει στο παιχνίδι. Κάτω από το ψυχολογικό διψήφιο όριο διαφοράς. Έντι με βραχίσωμο αντίπαλο, αλλά κατάφερε να πασάρει και ο Ζούγρης έκανε ό,τι και νωρίτερα.
με αυτό το φολ, με αυτό το lay-up. Ανέβηκε στους 20, μεγαλειώδης εμφάνιση για το 70-59 υπέρ του Λαβρίου. Ο Ζούγρης, ωραία υπεριστροφή, άδειασε το Γόντικα, ευστόχησε. Πολύ καλό τελευταίο διάστημα και από τον Βαγγέλη Ζούγρη. Κουλιανίτης στην αδύνατη πλευρά, ο Κάρμπερι ένα βήμα μέσα και εκτέλεση. Ωραίο καλάθι για το 65-70. Καθώς έχουν χάσει την αυτοσυγκέντρωσή τους οι παίκτες των φιλοξενούμενων. Σκαστή πάσα στον Κάρμπερι, ελευθερώθηκε, σκόραρε. Ο Ζούγρης έκανε τη μισή δουλειά με την πάσα. Ο Κάρμπερι ολοκλήρωσε και έχει και συμπληρωματική βολή. Ζούγρης. Πάπας, αυτός για το προβάδισμα, ναι! Τζορτζ Πάπας, σε μεγάλο καλάθι. Το Λαύριο είναι στα τρία. Πάλι Πάπας. Τώρα θα κάνει ένα φλότερ, καλάθι και φάουλ. Μιλάει λίγο καθυστερημένα, αλλά μιλάει με νόημα και βροντοφωνάζει. Κάρμπερι. Τον επιτηρεί ο Σέρμαν, σουτάρει μέσα. Το Περιστέρι. Έντι, όπλησε, εκτέλεσε. Κι άλλο τρίποντο. Πολύ καθοριστική επίθεση για τους γηπεδούχους. Αντίστοιχα μια άμυνα που θα έπρεπε να βγει για το Λαύριο. Ο Κάρμπερι έρχεται να καρφώσει. Ο Κρις Κόφι. Να ανανεώσει την επίθεση και να δώσει οξυγόνο στο Περιστέρι. 82-77.